παιχνίδι, στα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει το ίδιο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Προφανώς τι πρέπει να προσέξει η ομάδα απέναντι στου γειτόνου. Προφανώς και δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Είναι 16 ομάδες, ξεκινάνε στα δυνατά πρέπει να ξεκινήσουν όλες. Είναι πρεμιέρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι οι πρεμιέρες κρίνουν δυσκολίες συνήθως. Υπάρχουν στερεοπόμενες καταστάσεις από κάποια παιδιά που δεν έχουν την εμπειρία που πρέπει να έχουν. Η Ζαλγίρις είναι μια ομάδα η οποία αντιπροσωπεύει το λιθουανικό μπάσκετ. Είναι πολύ σκληρή, τους αρέσει πάρα πολύ επαφή. Παίζουν πολύ δυνατά, γνωρίζουν μπάσκετ. Είναι καλή στο σετ παιχνίδι. Έχουν δημιουργήσει το point guard και στο low post. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από εμάς και μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, 40 λεπτά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η πίεση είναι στο Παναθηναϊκό. Και αυτό πρέπει να μάθει να διαχειρίζει από την αρχή. Πέρυσι ήταν μια ομάδα της Αλγυρίας η οποία δυσκολευόταν πάρα πολύ εκτός έδρας. Από το φετινό ρόστερ δεν μπορεί να υποθέσουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Οπότε στο αυριανό μάτς το καλό, το καλύτερο που έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να κόψει τις οποίες φιλοδοξίες της Αλγυρίας από να ρέει. Εντάξει, αυτό είναι γενικότητα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε σε ειδικές καταστάσεις. Καταλαβαίνετε, θα κάνουμε την τακτική μας. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Είναι πρώτη αγωνιστική. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν και οι παίκτες μας. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετά παιδιά από πέρυσι. Γνωρίζονται, δηλαδή δουλεύαν τα τελευταία χρόνια για να δουλεύουν πάρα πολύ καλά το low post. Κάνει δημιουργίες από εκεί, τις έχει αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν είναι έτοιμοι σε εμάς. Δεν δουλεύουν και από άλλα παιδιά. Δεν είναι έτοιμοι σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πολύ συγκέντρωση και σοβαρότητα και ο κόσμος να είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει στο ξεκίνημα μιας καινούργιας ομάδας. Coach, πέρα από τη νίκη, το ενδεχόμενο της νίκης, υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας και η διαφορά? Δηλαδή, αρχίζετε να σκέφτεστε και κάτι τέτοιο? Όχι, εμείς θέλουμε τη νίκη. Είναι η βαθμολογία και θέλουμε τη νίκη. Αυτά βεβαίως κάθε πράγμα που έρχεται, αν ξεκινήσει με αυτό, είναι λάθος. Γιατί αν μπει με αυτό, δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες που αν κερδίζει 7 πόντους για να νομίζει ότι χάνει. Είναι μια στρασοφόνη καταστάσει για του παίχτες, οι οποίες συνήθως δεν οδηγούν σε καλό. Πόσο δύσκολο είναι εύκολο να βγάλετε το μυαλό σας ότι τη Δευτέρα έχετε τέρμι με τον Ολυμπιακό? Προσωπικά είναι εύκολο. Για τους παίχτες δεν ξέρω αν είναι εύκολο, γιατί ειδικά για τους Έλληνες. Γιατί καθημερινότητα ζουν στην Ελλάδα, έχουν συγγενείς, φίλους, κάποιοι δημιουργούν κάποιες καταστάσεις. Οι παλιοί έχουν δουλειά, ξέρουν. Τώρα τα καινούργια παιδιά, τα πιο νέα παιδιά, γιατί εμείς εκεί πέρα πρέπει να εκεί δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι κάποιων νέων παιδιών που θα παρουσιαστεί. Έτσι και το έχουμε ξαναδείξει. Είναι άλλο παιχνίδι. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε από το Σάββατο και μετά. Κότσι, για τελευταίο σε ό,τι αφορά την ανέβρεση παίκτη. Είναι γνωστό ότι ψάχνει παίκτη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι από αυτού. Όχι, δεν έχουμε να πούμε. Είμαστε παραμονή αγώνες της Ευρωλίγκας. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που θα παίξουν και μόνο. Τώρα αυτά τα έχουμε ανακοινώσει, έχουμε πει ότι να πει, δεν είναι, τα ρεπορτάζ δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, δεν είναι τελείως, οπότε να αναγκαστούμε να το διορθώσουμε. Αυτό. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που θα παίξουν. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.